Ναι, σήμερα είδα στον ύπνο μου ένα σκύλο. Έγλυφε μια πέτρα και μετά έτρεξε στο ποτάμι και άρχιζε να κοιτάζει το νερό. Βλέπει κάτι μες στο νερό. Γιατί κοιτάζει το νερό? Άναψε ένα τσιγάρο. Είχανε μείνει μόνο δυο. Θα τα καπνίσω και δεν θα έχω πια τσιγάρα. Ούτε λεφτά έχω. Πού θα φάω απόψε? Το πρωί μπορώ να πιω τσάι. Έχω ακόμη ζάχαρη και ένα ψωμάκι. Τσιγάρα όμως δεν θα έχω. Ούτε και πού να πάω για φαγητό. Πρέπει γρήγορα να σηκωθώ. Η ώρα είναι ήδη 2:30. Άναψα το δεύτερο τσιγάρο και άρχισα να σκέφτομαι πώς θα τα κατάφερνα σήμερα να φάω. Ο Φωμά τρώει στις 7 στην Ένωση Τύπου. Να πάω στην Ένωση Τύπου στις 7 ακριβώς, να βρω τον Φωμά και να του πω: «Άκου Φωμά Αντώνοβιτς, θα ήθελα απόψε να μου κάνεις το τραπέζι. Ήταν σήμερα να πάρω κάτι λεφτά, αλλά δεν έχουν μπει ακόμη στο λογαριασμό μου». Ή μπορώ να ζητήσω τα 10 ρούβλια από τον καθηγητή. Ο καθηγητής όμως θα μου πει: «Τι άλλο, αγαπητέ μου, σας χρωστάω χρήματα, το ξέρω και θα σας τα δώσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχω 10 ρούβλια. Μπορώ να σας δώσω μονάχα 3». Ή μάλλον ο καθηγητής θα πει: «Δεν έχω ούτε καπίκι». Ή όχι, ο καθηγητής δεν θα πει αυτό, αλλά θα πει: «Ορίστε, πάρτε 1 ρούβλι και δεν σας δίνω τίποτε άλλο. Και άντε να αγοράσετε σπίρτα». Κάπνισα το τσιγάρο και άρχισα να ντύνομαι. Τηλεφώνησε ο Βολόντια. Η Τατιάνα Αλεξάνδροβνα είπε για μένα ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι έχω μέσα μου από Θεό και τι από ηλίθιο. Έβαλα τα παπούτσια μου. Από το δεξί παπούτσι έχει ξεκολλήσει η σόλα. Σήμερα είναι Κυριακή. Περπατώ στη λεωφόρο Λιτέινη, έξω από τα βιβλιοπωλεία. Χτες παρακάλεσα να γίνει ένα θαύμα. Ναι, μπορεί το θαύμα να συμβεί τώρα. Αρχίζει να πέφτει χιονόνερο. Σταματώ σε ένα βιβλιοπωλείο και κοιτάζω τη βιτρίνα. Διαβάζω 10 τίτλους βιβλίων και τους ξεχνώ την ίδια στιγμή. Χώνω το χέρι στην τσέπη μου για τσιγάρα, αλλά θυμάμαι ότι μου έχουν τελειώσει. Παίρνω ύφος υπεράνω και κατευθύνομαι προς τη λεωφόρο Νιεύσκη, χτυπώντας σε κάθε βήμα τον μπαστούνι μου στο πεζοδρόμιο. Το κτίριο στη γωνία της Νιεύσκη το βάφουν ένα φρικτό κίτρινο χρώμα. Πρέπει να προσπεράσω γρήγορα. Ο κόσμος με σπρώχνει. Μόλις κατέφτασαν από τα χωριά τους και δεν ξέρουν ακόμη να περπατούν στο δρόμο. Έχουν όλοι τους τα ίδια βρώμικα κουστούμια και πρόσωπα. Ξεχύνονται προς κάθε μεριά, ποδοπατιούνται, γριλίζουν και σκουντιούνται. Όταν κατά λάθος πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο, αντί να πούν συγγνώμη, βρίζονται. Στα πεζοδρόμια της λεωφόρου Νιεύσκη γίνεται τρομερός συνωστισμός. Στο δρόμο όμως η κίνηση δεν είναι μεγάλη. Μόνο αραιά και πού περνούν φορτηγά και βρώμικα αυτοκίνητα. Τα τραμ είναι φίσκα. Ο κόσμος ξεχυλίζει και στριμώχνεται στα σκαλοπάτια. Στο τραμ γίνονται πάντα τσακωμοί. Όλοι μιλούν μεταξύ τους στον ενικό. Όταν ανοίγει η πόρτα από τα βαγόνια βγαίνει μια χλιαρή μπόχα. Κόσμος σαλτάρει μέσα και έξω, προτού το τραμ σταματήσει. Μόνο που οι χωριάτες δεν έχουν μάθει ακόμη να πιάνονται σωστά και όλο και κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και καταλήγουν στις ρόδες, μουγκρίζοντας και βλαστημώντας. Τροχονόμοι σφυρίζουν με σφυρίχτρες τους, σταματούν το τραμ και μοιράζουν πρόστιμα. Αλλά μόλις το τραμ ξαναξεκινήσει, τρέχουν καινούργοι, δίνουν ένα σάλτο και αρπάζονται ανάποδα με το αριστερό χέρι. Σήμερα ξύπνησα στις 2 το πρωί. Έμεινα ξαπλωμένος μέχρι τις 3. Μου ήταν αδύνατο να σηκωθώ. Κλωθογύρισα στο μυαλό μου το όνειρο. Για ποιο λόγο το σκυλί κοίταξε μέσα στο ποτάμι και τι είδε? Με διαβεβαίωνα ότι ήταν πολύ σημαντικό να σκεφτώ το όνειρο μέχρι τέλους. Μην μπορώντας όμως να θυμηθώ τι γινόταν μετά, άρχισα να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Χθες το βράδυ καθόμουν στο τραπέζι και κάπνιζα ασταμάτητα. Είχα μπροστά μου χαρτί για να γράψω, μόνο που δεν ήξερα τι. Δεν ήξερα καν αν έπρεπε να είναι ποίημα, διήγημα ή δοκίμιο. Δεν έγραψα τίποτα και έπεσα να κοιμηθώ. Για πολλή ώρα όμως δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Ήθελα να καταλάβω τι έπρεπε να γράψω. Απαρίθμησα όλα τα λογοτεχνικά είδη, αλλά δεν ήξερα ποιο μου ταιριάζει. Μπορεί να πρέπει να γράψω μια λέξη. Μπορεί και ολόκληρο βιβλίο. Παρακαλούσα τον Θεό να γίνει ένα θαύμα και να καταλάβω τι πρέπει να γράψω. Κάθισα στο κρεβάτι και άναψα ένα τσιγάρο. Μου είχαν μείνει όλα και όλα 4. Θα ήταν καλά να άφηνα 2, όχι 3 για το πρωί.
Παρακαλούσε τον Θεό να γίνει ένα θαύμα. Ναι, χρειάζεται ένα θαύμα. Ό,τι θαύμα να είναι. Άναψα τη λάμπα και κοίταξα γύρω μου. Όλα ήταν όπως πριν. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόταν να αλλάξει κάτι στο δωμάτιο. Μέσα μου έπρεπε να αλλάξει κάτι. Κοίταξα το ρολόι. 3 και 7 λεπτά. Που σημαίνει ότι πρέπει να κοιμηθώ τουλάχιστον μέχρι τις 11.30. Γρήγορα ύπνο. Έσβησα τη λάμπα και ξάπλωσα. Ήμουν ξαπλωμένος στο αριστερό πλευρό και άρχιζε να με παίρνει ο ύπνος. Κοιτάζω το παράθυρο και βλέπω έναν οδοκαθαριστή να σκουπίζει το δρόμο. Στέκομαι δίπλα στον οδοκαθαριστή και του λέω ότι πριν γράψει κανείς κάτι, πρέπει να ξέρει τις λέξεις που πρέπει να γράψει. Στο πόδι μου χοροπηδάει ένας ψήλος. Είμαι ξαπλωμένος με το πρόσωπο χωμένο στο μαξιλάρι και τα μάτια κλειστά και προσπαθώ να κοιμηθώ. Ο ψήλος όμως έτσι που πηδάει μου τραβάει την προσοχή. Αν κουνηθώ, ο ύπνος θα μου φύγει. Τώρα πρέπει να σηκώσω το χέρι και να κουμπίσω με το δάχτυλο το μέτωπό μου. Σηκώνω το χέρι και ακουμπώ το δάχτυλο στο μέτωπο. Ο ύπνος πάει περίπατο. Θέλω να γυρίσω στο δεξί πλευρό, αλλά πρέπει να μείνω ξαπλωμένος στο αριστερό. Ο ψήλος περπατάει τώρα στην πλάτη μου, τώρα δαγκώνει. Λέω όχ, όχ. Με τα μάτια κλειστά, βλέπω τον ψήλο να πηδάει στο σεντόνι, να χώνεται σε μια ζάρα και να κάθεται εκεί μέσα ήσυχα ήσυχα, σαν σκύλος. Βλέπω ολόκληρο το δωμάτιό μου, όχι όμως από το πλάι ούτε από πάνω, αλλά από όλες τις μεριές μαζί. Όλα τα αντικείμενα είναι πορτοκαλί. Δεν λέει να με πάρει ο ύπνος. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τίποτα. Θυμάμαι ότι είναι αδύνατο να μη σκέφτομαι τίποτα και προσπαθώ απλώς να μην δίνω σημασία στις σκέψεις. Ας έρθουν ό,τι σκέψεις να είναι. Να, τώρα σκέφτομαι ένα τεράστιο κουτάλι και μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία με τον Τάταρο που είδε στο όνειρό του μια πουτίγκα, αλλά είχε ξεχάσει να πάρει κουτάλι. Και μετά είδα το κουτάλι, αλλά ξέχασα. Ξέχασα τι σκεφτόμουν. Μπας και με έχει πάρει ο ύπνος. Άνοιξα για δοκιμή τα μάτια μου. Τώρα ξύπνησα. Κρίμα, γιατί είχα ήδη αποκοιμηθεί και είχα ξεχάσει ότι μου χρειάζεται ύπνος. Πρέπει πάλι να προσπαθήσω να κοιμηθώ. Τόσο σκόπος και πήγε χαμένος. Χασμουρήθηκα. Βαρέθηκα να με παίρνει ο ύπνος. Βλέπω μπροστά μου τη σόμπα. Στο σκοτάδι φαίνεται σκουροπράσινη. Κλείνω τα μάτια. Εξακολουθώ να βλέπω τη σόμπα. Είναι εντελώς σκουροπράσινη και όλα τα πράγματα μέσα στο δωμάτιο είναι και εκείνα σκουροπράσινα. Τα μάτια μου είναι κλειστά. Τα βλέφαρά μου παίζουν χωρίς να ανοίγω τα μάτια. Ο άνθρωπος βλεφαρίζει και με τα μάτια κλειστά, σκέφτομαι. Μόνο όταν κοιμάται σταματάει. Βλέπω το δωμάτιό μου και βλέπω τον εαυτό μου ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Είμαι σχεδόν ολόκληρος κάτω από την κουβέρτα. Το πρόσωπό μου μόλις που ξεμητίζει. Όλα στο δωμάτιο είναι γκρίζα. Δεν είναι χρώμα αυτό. Είναι μόνο το σχήμα του χρώματος. Τα αντικείμενα σαν να έχουν μια επίστρωση, σαν να είναι έτοιμα για βάψιμο, μόνο που χρώματα δεν υπάρχουν. Κι όμως, εκείνο το τραπεζομάντιλο στο τραπέζι, αν και γκρίζο, φαίνεται πως στην πραγματικότητα είναι γαλάζιο. Και αυτό το μολύβι, αν και γκρίζο, στην πραγματικότητα είναι κίτρινο. Με πήρε ο ύπνος, ακούω μια φωνή. Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 1931.